Χαλιά. Όχι, γράφει μεσέζο. Τι? Ξέρεις τι με ενοχλεί την δεδομένη στιγμή. Εγώ. Όχι, ότι θα είναι πολύ στάσιμο και ήταν κάτι που δεν ήθελα να κάνω το στάσιμο. Ναι, μα σου είπα, εγώ μπορώ να κοινόμουν, μ' αρέσουν. Μα, ναι, ναι, θες. Άμα δεν είναι στάσιμο, εννοείται. Γιατί... Ναι, εννοείται, περίμενε. Κουστά. Ωραία. Πες με το όνομά σου και με τι ασχολείσαι. Λοιπόν, με λένε Βάρη Αλεξανδρόπουλο. Περίμενε, περίμενε. Αυτό τουλάχιστον θα το πάρω. Θες. Πες με το όνομά σου. Πες με το όνομά σου και με τι ασχολείσαι. Ονομάζομαι Βάρη Αλεξανδρόπουλος και είμαι ηθοποιός. Τι θέλεις να γίνεις όταν ήσουν μικρός? Τι ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρός? Νομίζω ήθελα να γίνω δάσκαλος όταν ήμουν μικρός. Όλα τα παιδάκια νομίζω θέλουν να γίνουν. Πραγματικά, νομίζω ότι ήταν πολύ αργότερα βέβαια. Ήθελα να γίνω χημικός. Ό,τι να είναι. Oh, ναι. Why? Μου άρεσε η χημία πάρα πολύ. Βέβαια, ποτέ δεν έγινα, δεν πήγα προς τα εκεί καν και σπούδασα οικονομικά. Α, όντως. Ναι. Και ποιος επηρέασε να κυνηγήσει μια καριέρα στην υποκριτική? Δεν ξέρω, η ανάγκη μου, ότι κάπως δεν μπορούσα να εκφραστώ μάλλον και πρώτη φορά κάπου εκεί στο σχολείο άρχισα να κάνουμε διάφορα θεατρικά και τέτοια και είδα ότι είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι. Μόνος μου δεν την πήρε την απόφαση, δεν με επηρέασε κανείς. Α, δεν είδες δηλαδή κάποια ταινία να πεις ότι α? Όχι, βασικά νομίζω ότι ήταν η αίσθηση που ένιωσα την πρώτη φορά που μπήκα μέσα σε θέατρο. Το νιώσα σαν κάτι φοβερό όταν μπήκα πρώτη φορά μέσα. Την ατμόσφαιρα δηλαδή, όχι ότι αυτό που είδα ήταν καλό, αλλά... Αυτό κόφτω. Δεν ανέφερες τίποτα! Αυτό που ένιωσα όταν μπήκα μέσα στο χώρο και την ατμόσφαιρα, τα φώτα, το πράγμα, όλο μου έκανε μια αίσθηση ότι αχ, προς τα δω θέλω να πάω. Ένας ρόλος που θα ήθελες να υποδηθείς? Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος. Γενικά με τραβάνε πιο σκοτεινά άνθρωποι με περίεργη ψυχοσύνθεση. Μου είναι πολύ πιο... μου κάνουν μεγάλο τρίκι... Όχι, τι λέω, όχι. Μου κάνουν μεγάλη... Σε ντριγκάρουν. Με ντριγκάρουν πάρα πολύ να πάω προς αυτό, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ρόλο που να σου πω θέλω να παίξω Άμλετ, ας πούμε, ή... Ναι. Δεν έχω φανταστεί τον εαυτό μου. Ούτε εγώ θα ήθελα να παίξω Άμλετ. Γιατί? Θα μου έκανα στον Άμλετ. Θες να πεις τώρα, δεν θα έλεγα. Όχι, θεωρώ ότι θα σου είναι ατέλειο στο Άμλετ, απλά δεν θεωρώ ότι σου ταιριάζει. Το πιστεύεις, Ναι, θεωρώ ότι αυτό που λες, όντως, δηλαδή είσαι πολύ κατατοπισμένος. Ξέρεις τι θέλεις και τι σου ταιριάζει. Ή και όχι. Ψάχνω. Πάντα ψάχνω. Side jobs που έπρεπε να κάνεις στο παρελθόν προκειμένου να βιοποριστείς όταν ξεκίνησες την καριέρα σου σαν ηθοποιός? Λοιπόν, για πάρα πολλά χρόνια, επειδή ο πατέρας μου ασχολείται με βενζινάδικα, ήμουνα πολύ καλός βενζινάς. Ναι, πάρα πολύ. Εγώ θα ήμουν, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά. Και η μυρωδιά, και έχω δουλέψει μετά, ας πούμε, από το πτυχίο μου στα οικονομικά, δούλευα ένα χρόνο σε λογιστικό γραφείο που έπαθα κατάθλιψη και μετά το παράτησα. Δεν άντεχα, όχι. Μπορείς να είναι υπολογιστή αυτή η ζωή μακριά από εμάς. Ναι, το βενζινάδικο ήταν η κύρια δουλειά που έκανα για να βγάζω προς το ζήν. Όπως εγώ η καφετέρια. Έτσι. Δόξα και τιμή το πίκνι. Κάθε επάγγελμα έχει τις δυσκολίες του. Ποιο θεωρείς ότι είναι η δυσκολία, κατά την άποψή σου, το να είσαι ηθοποιός? Η πάλι με τον εαυτό σου, νομίζω. Το να έχεις... Με τον εαυτό σου ως χαρακτήρα που υποδίεις ή τον εαυτό σου ως πάρης? Τον εαυτό σου ως πάρης, γιατί άμα θες να μπεις στα παπούτσια κάποιου ρόλου, που λέμε, δηλαδή να μπεις σε κάτι, πρέπει να σε έχεις γνωρίσει πολύ καλά, πολύ βαθιά και είναι κάποια μέρη δύσκολα που έχεις να... Δηλαδή γνωρίζεις τον εαυτό σου τόσο καλά, μαθαίνεις τα σκοτεινά σου κομμάτια και είναι λίγο δύσκολο να... Αυτή πάλι, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία στην διάθεση του οποίου. Η πάλι με τον ίδιο στον εαυτό. Η ανασφάλεια, αυτός ταγκώνει. Εκεί θα πω την μεγαλύτερη δυσκολία. Όσον αφορά τις αρνητικές κριτικές, πώς αντιδράς?
Θα μου πεις όμως πώς αντιδράς και στις θετικές μετά. Πώς αντιδράς στις αρνητικές. Θα βρήσεις, θα στεναχωρηθείς, θα το πάρεις κατάκαρδα. Θα στεναχωρηθώ, αλλά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που το παίρνουν αντίστροφα. Δηλαδή, η αρνητική κριτική με βοηθάει στο να εξελιχθώ περισσότερο. Και θεωρώ ότι αυτή η κριτική είναι και αυτή που βοηθάει πραγματικά να πας παραπέρα, γιατί μία θετική σε κρατάει λίγο στάσιμο. Το τι δεν κάνεις καλά είναι αυτό που σε κάνει να βρεις τον τρόπο να το κάνεις καλύτερα. Ναι, έχουν υπάρξει φορές που έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχω πει δεν μπορώ και τέτοια πράγματα όλα, αλλά το γυρίζω, το παίρνω θετικά όλο αυτό. Και για τις θετικές? Εντάξει, για τις θετικές είναι χαρά να ακούσω ότι κάνεις κάτι καλά, ότι αυτό που κάνεις... Όχι, νομίζω ότι είμαι αρκετά ανασφαλής για να καταφέρει μια θετική κριτική να με κάνει να πιστέψω ότι το έχουμε. Αμφιβάλλω... Δεν θα σε πω ανασφαλή, θα σε πω τελειομανή. Και τα δύο έχουν μια... Το έχουν, αλλά θα κλείνω περισσότερο στο τελειομανή, προσωπικά. Ναι, είναι πιο... Ναι, μπορεί να είμαι τελειομανής, απλά... Δεν με αφήνω πολλές φορές να χαρώ τον καλό λόγο. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Σίγουρα θα έπρεπε. Κάποια σχέδια για το μέλλον που να ήθελες να μοιραστείς μαζί μου? Στην κατάσταση που ζούμε δεν κάνω σχέδια, η αλήθεια είναι. Μεγάλη κουβέντα είπες, φίλε. Ιδανικά σκέφτομαι το εξωτερικό σαν μια λύση, όχι τόσο ως προς τη δουλειά, να πάω να δουλέψω εκεί, περισσότερο ώστε να πάρω εργαλεία για τη δουλειά, δηλαδή να μάθω νέους τρόπους, να γνωρίσω νέους ανθρώπους, είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, για τη δουλειά μας αυτό. Αυτό είναι ένα σχέδιό μου για το μέλλον. Θα ήθελα πάρα πολύ να φύγω έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.